Στην πραγματικότητα, ελάτε, αναρωτηθείτε και απαντήστε μου. Ποιος χρειάζεται τα κόμματα. Η απάντηση είναι απλή. Κανένας. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά... Να δυναμώσουμε το κανάλι με νέου ανθρώπου που θα μα βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο, να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο, αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητα, αν θέλετε, η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη, σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλο και περισσότερες Ελληνίδε. Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε σήμερα στο κανάλι ζωντανά για ένα ακόμα βίντεο. Αυτή τη φορά ένα ιδιαίτερο βίντεο πολιτική φιλοσοφία. Είναι κάτι το οποίο δεν το συνηθίζει το κανάλι, είναι στις ε, θεματολογίες του καναλιού μας, όποτε έχουμε την ευκαιρία πιάνουμε και τέτοια θέματα. Πριν ξεκινήσω, όπως πάντα, να ευχαριστώ τους ανθρώπους που στηρίζουν ε, το κανάλι Μπράκτο μέσω της σελίδας Patreon ή στη φωνή μου ή στη δύναμή μου και πραγματικά θέλω να ξέρετε ότι όλους μα όλους σα ευχαριστώ προσωπικά ε, και είστε πράγματι οι άνθρωποι που κρατούν το κανάλι ζωντανό, κρατούν τα βίντεο αυτά ε, ζωντανά να συνεχίσουν να παράγονται Εάν θέλετε κι εσεί οι υπόλοιποι να κρατήσετε ζωντανή τη δημοκρατία, τότε μπορείτε να βρείτε κάτω στην περιγραφή πώ μπορείτε να βοηθήσετε. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα, το οποίο είναι σίγουρα διαφορετικό σε σχέση με ό,τι έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμή. Προφανώ το θέμα είναι τα πολιτικά κόμματα. Σα έδωσα έτσι μια πρόγευση για το τι ακριβώ ε, πραγματεύεται το σημερινό μα βίντεο. Η απάντηση στο ποιο θέλει τα κόμματα προφανώ δεν είναι ακριβώς κανένας, νομίζω λίγο υπερέβαλα στην αρχή. Υπάρχουν άνθρωποι, σίγουρα άνθρωποι του κοινού άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό το ανελεύθερο και αντιδημοκρατικό μόρφωμα το οποίο μας καταδυναστεύει. Τα ίδια τα κόμματα, οι κομματάρχες, επαγγελματίες άργοι, άνθρωποι που δεν έχουν δουλειώσει ποτέ ζωή του και ούτε το πρόκειται, κυφήνες, παράστα μάλλον, ορθότερα, πολιτικά παράστα από τους πολιτικούς αρχηγούς μέχρι τους, ε, χειροκροτητέ από κάτω, του νεολαίου που κουβαλάνε τι μικροφωνικέ και τα ηχεία. Όλοι αυτοί πολύ πιθανό να νομίζουν ότι χρειάζονται τα κόμματα. Δεν τα χρειάζονται αυτοί όμω. Και αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού βίντεο. Ε, επί αφορμή των ευρωπαϊκών εκλογών, των ευρωεκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέληξα στην επιλογή αυτού του θέματο. Διότι συχνά πυκνά εσεί, οι φίλοι μου, με ρωτάτε, καλά όλα αυτά, Σταύρο, μα μιλά συνέχεια για τον κοινοβουλευτισμό, τη διαφορά του με τη, με τη δημοκρατία και την ανάγκη της μετάβασης σε πραγματικό πολιτιακό δημοκρατικό ε, θεσμό, θεσμούς, θέσμηση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, τι θα σήμαινε στην πράξη. Ε, προσπαθώ στις φορές μου δίνει την ευκαιρία να σας δίνω τέτοια ε, παραδείγματα. Καταρχάς, να <laughs> απαντήσω ε, ποιο προτείνει την κατάγευση των κομμάτων, εγώ, ένα από αυτού είμαι και εγώ. Εδώ, στο βιβλίο μου Δημοκρατία το Πολίτημα που περιμέναμε, προτείνω ακριβώ αυτό. Έχω μια πλήρη συνταγματική πρόταση για το τι θα σημαίνει δημοκρατία στην πράξη. Ένα μικρό βιβλίο των εκδόσεων υφογνώμων, όπου εδώ ουσιαστικά μπορείτε να βρείτε ε, τι σημαίνει δημοκρατία και πώ θα μπορούσαμε να μεταβούμε σε ένα δημοκρατικό πολιτιακό ε, περιβάλλον και πλαίσιο. Επειδή λοιπόν ρωτάτε και επειδή έχουμε το παράδειγμα των Ευρωεκλογών, θα σα πω ότι πάρα πολύ απλά δεν χρειάζεται να είναι αδιανόητο μάλλον το γεγονό ότι ψηφίζουμε σε ευρωεκλογέ κόμματα, εθνικά κόμματα όπω είναι Νουδού, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Βουλή, δεν υφίσταται η Νέα Δημοκρατία σαν Ευρωπαϊκό Κόμμα. Έχουν δημιουργηθεί νέα κόμματα, ουσιαστικά ευρωπαϊκά, συμμαχίε ευρωπαϊκών κομμάτων, οι οποίε υποτίθεται συμφωνούν σε κάποιε γενικέ αρχέ. Έχουν, ε, εντάσσονται τα εθνικά κόμματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα ευρωπαϊκά κόμματα και έτσι λειτουργεί η Ευρωβουλή με τα ευρωπαϊκά κόμματα. Δηλαδή η Ινδού δεν υπάρχει. Πάει και εντάσσεται. Ευτυχώ, μακάρι να μην υπήρχε πουθενά. Πάει και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και καλά, το κόμμα του λαού, για η Και συμμετέχει μέσω αυτού του κόμματο. Ομοίω οι Πασοκατζίδε και οι οι Σοσιαλιστέ. Δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα. Και λέω εγώ πάρα πολύ ε, δειλά-δειλά. Για να και αν θέλετε κι εσεί, για να εισάγετε του φίλου σα, γνωστού σα στη δημοκρατική ιδεολογία. Ένα έτσι λιγότερα ριζοσπαστικό ε, τρόπος, τρόπο, προβληματιστείτε και προβληματίστε του. Για ποιο λόγο να πρέπει εγώ να πηγαίνω στην κάλπη και να βλέπω πέρα από τι ανθιγεινέ φάτσε των κομμάτων, των κομματαρχών και των συμβόλων του, να βλέπω κομματικά ψηφοδέλτια και να μην βλέπω ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο από όλα τα κόμματα. Με αποτέλεσμα να μπορώ να επιλέγω ανθρώπου από όλο το πολιτικο πολιτικοδιολογικό φάσμα, ανάλογα με το ποιου θεωρώ πιο ικανού, πιο άξιου. Δηλαδή, αν θεωρώ ότι βρίσκω ας πούμε έναν ικανό στο κόμμα που λέγεται Πασόκ θα μπορούσα να ψηφίσω αυτόν και έναν άνθρωπο από το κόμμα για παράδειγμα που λέγεται Κουκουέ δηλαδή ναι ΣΥΡΙΖΑ ναι Δημοκρατία δεν πρόκειται να άνθρωποι που πέρασαν από εκεί θέλω να πω ότι Προφανώ εδώ λοιπόν, εάν έχει ανθρώπου που θεωρεί ικανού κτλ., γιατί να μην μπορεί να επιλέξει του βέλτιστου και να είσαι περιορισμένο στι επιλογέ του κομματικού αφεντικού. Τι λογική, ποια είναι η λογική σε αυτό δεν υπάρχουν άξιοι άνθρωποι και σε κάποιο άλλο κόμμα. Βεβαίω και υπάρχουν. Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω του καλύτερου και πρέπει να επιλέγω του κομματικού. Εδώ δεν διακρίνεται μια διαστρέβλωση, ένα πολιτικό καρκίνωμα επί τη ουσία. Μια δυστοκία, μια δυσπραγία των πολιτών. Α πούμε ότι έστω αυτή η πρακτική είναι ψευτοδημοκρατική, είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Δεν υπάρχει εδώ μια διαστρέβλωση, μια αγκύλωση. Δηλαδή να ψηφίσω του Σιριζέου μόνο ενώ δεν υπάρχει ο Σύρζα, δεν είναι γελίο. Γιατί να μπορώ να ψηφίσω και τον Πασόκο που μου αρέσει, ο οποίο είναι για μένα ο καλύτερο στα θέματα ενεργειακά, για παράδειγμα. Και α ψηφίσω τον άλλο, του άλλου για τα θέματα εθνικά, δεν ξέρω τι. Θα έπρεπε, προφανώ, η απάντηση είναι να υπάρχει ένα νέο ψηφοδέλτιο και έτσι να μην υπάρχουν κόμματα στι ευρωεκλογέ. Δηλαδή να πηγαίνω στι ευρωεκλογέ και να μην βλέπω τα ονόματα, τα σάπια νόματα των σάπιων κομμάτων. Θα ήταν ένα εξαιρετικό πρωτοβήμα για να πάμε στην κατάργηση των κομμάτων εν γέννη, που αυτό ούτω ή άλλω είναι η δημοκρατική απέτηση. Αυτό απαιτεί η δημοκρατική πολιτιακή θέσμιση. Φίλε και φίλοι. Εδώ, μια και σα είπα εδώ το βιβλίο το οποίο περιγράφει ένα τέτοιο για τα εθνικά θέματα κατάργηση των κομμάτων, θα σας πω για να μην περί αυτό λόγω, θα σας πω ότι έχει γράψει μια εξαιρετική πολιτική φιλόσοφος Γαλλίδα, η Σιμον Βέιλ. Ε, έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο σχετικά με την κατάργηση όλων των πολιτικών κομμάτων. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Ε, μου το δώρησε ένα άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα. Και με ξέρει όσο λίγοι και εδώ λοιπόν βρίσκουμε χρυσάφι σχετικά με τις πληροφορίες τις οποίες σας αναφέρω ένα κείμενο πάρα πολύ σύντομο για παράδειγμα για όσο θέλετε να το προμηθευτείτε το βιβλίο στο μέγεθος που το έχω εγώ το βιβλίο αυτό είναι 34 σελίδες ένα, πιο πολύ ένα άρθρο θα το έλεγα 30 σελίδες, ένα άρθρο πιο πολύ είναι παρά βιβλίο, να το ο πάχος του βιβλίου 30 σελίδες αρθράκι στο οποίο η Σιμών Βέιλ έχει επεκτείνει την πολιτική της σκέψη βέβαια και σε άλλα κείμενα, αλλά επέλεξα αυτό γιατί είναι και ευσύνοπτο και περιληπτικό για το πώς ουσιαστικά μπορούμε να απαλλαγούμε από τα κόμματα, γιατί είναι μάστιγα τα κόμματα. Έχω λοιπόν επιλέξει εδώ κάποιες σκέψει, σκέψεις να τις μοιραστώ μαζί σας και να τις σχολιάσουμε, να τις σχολιάσετε και εσείς κάτω στα σχόλια εφόσον το επιθυμείτε και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τις απόψεις σας. Λοιπόν, ξεκινάω. Λέει Σιμών, τα πολιτικά κόμματα ουσιαστικά δημιουργήθηκαν, στην, στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή κατά βάση ως κληρονομιά της κυριαρχίας του τρόμου. Από την, ε, εννοεί, την κυριαρχία του τρόμου την γαλλική, της γαλλικής επανάστασης που ε, επικρατούσε η δολοφονία, η, δολοφονία αντιφρονούντων όσων ήταν επικριτών της εκάστοτε κομματικής παράταξης που κυβερνούσε έπεφταν Και μάλιστα μέσω της επιρροής της βρετανικής πρακτικής δημιουργήθηκαν τα κόμματα. Δηλαδή, ένα συνδυασμό, ό,τι χειρότερο, των φωνιάδων του τρόμου τη Γαλλία με των ολιγαρχών ε, ψευτοαριστοκρατών διεφθαρμένων. Ε, και πλούσιων ουσιαστικά της Αγγλίας. Αυτό είναι λέει το ιστορικό της υπόβαθρο. Το Απλά και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα δεν αποτελεί από μόνο στο αυτός επαρκής λόγος για να τα κρατήσουμε στην, ε, ε, για να τα, να τα κρατήσουμε για να μην τα εξοντώσουμε να μην τα ε, καταργήσουμε μάλλον. Ο μοναδικός λόγος για να κρατήσεις, να συντηρήσεις κάτι, οτιδήποτε, είναι η, η, το, η καλοσύνη του. Το πόσο καλό είναι κάτι. Το κακό, το ε, σατανικό κακό με αυτή την είναι, το κακό των πολιτικών κομμάτων, παρόλα αυτά, είναι προφανές. Άρα, πρέπει να εξετάσουμε το ερώτημα εδώ, εάν έχουν αρκετό καλό, αν φέρουν αρκετά καλό σαν μηχανισμοί, έτσι ώστε να ακυρώσουν ή να εξορροπήσουν όλα τα δεινά, τα κακά τα οποία προκαλούν έτσι ώστε να δεχθούμε την ανάγκη για την ε, διαιώνησή τους. Ωστόσο, θα ήταν πολύ πιο σχετικό να ρωτήσουμε εάν επιφέρουν έστω και το παραμικρό καλό στις κοινωνίες μας. Είναι ή δεν είναι 100% κακό το κόμμα. Είναι ή δεν είναι καθαρό, ανίερο μόρφωμα. Εάν τότε πράγματι είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάτι το σατανικό και στην ε, θεωρία αλλά και στην πράξη. τώρα Τότε το μόνο το οποίο μπορούν να παράγουν στην κοινωνία είναι περισσότερο κακό. Έτσι δεν είναι. Όπως και ε, ένα καλό δέντρο δεν μπορεί ποτέ να παράγει ε, ε, φρούτα τα οποία δεν είναι ε, λυτριασμένα, έτσι και ένα δηλητριασμένο δέντρο δεν μπορεί να παράγει ποτέ φρούτα τα οποία δεν είναι λυτριασμένα. Κάποιε αρχικές σκέψεις. Μετά επικαλείται τον Ρουσό, τον Ζαν Ζακ Ρουσό, του οποίου το βιβλίο επίση σα το προτείνω, το, το, κοινωνικό κεφάλαιο. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό ήταν θειασό τη Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι ο άνθρωπο αυτό ήταν πολίτη τη Ελβετία, μια χώρα που ιδρύθηκε με δημοκρατικέ ιδέε και ιδεολογίε και χρωστάει πάρα πολλά ε, για αυτό και στον κυβερνήτη τη Ελλάδο, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο και τε, τον τελευταίο, περιορίσω, τον τελευταίο Έλληνα, δημοκράτη, πατριώτη, πολιτικό που γνώρισε αυτή η χώρα. Όλοι όσοι ακολούθησαν μετά ήταν, όχι κάτι του μετρίου, να μην πω. Αναφέρεται λοιπόν στον Ρουσό ο έχει δημοκρατική ιδεολογία όσο λίγοι σήμερα, ο Ζαν Ζακ Ρουσό, και ε, τον επικαλείται εδώ η Σιμών και λέει, ο Ρουσό ε, ξεκίνησε, πήρε το σημείο κίνησή του με βάση δύο υποθέσει. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι η λογική αντιλαμβάνεται και διαλέγει και επιλέγει ότι είναι δίκαιο και χρήσιμο, άρα κάθε έγκλημα, ε, ενώ, απ' την άλλη, κάθε έγκλημα ε, ουσιαστικά παρακινείται από το πάθος. Άρα η λογική επιλέγει τα δίκαια και τα καλά, ενώ το έγκλημα υποκινείται από το πάθος. Η δεύτερη υπόθεση του Ρουσό μας λέει Σιμών, είναι ότι η λογική είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους, ενώ τα πάθη είναι αυτά τα οποία κατά βάση διαφέρουν από αυτό συνεπακόλουθα σε ένα, μπορώ να πούμε ότι σε ένα γενικότερο θέμα, σε ένα γενικό θέμα ο καθένας σκέφτεται μόνος του και εκφράζει έπειτα την απόψή του και μετά αφού έχουν, έχουμε συλλέξει όλες τις απόψεις και τις έχουμε, συγκρίνει τότε πολύ πιθανό αυτές οι απόψεις να, να βρίσκονται, να συμφωνούν Όπου, όπου στο επίπεδο της λογικής και της δικαιοσύνης, ενώ θα διαφωνούν όσον αφορά θέματα ε, τα οποία είναι άδικα ή είναι λαθασμένα. Άρα, μόνο με αυτόν τον τρόπο σκέψης μπορούμε να καταλήξουμε ότι μπορεί να παραχθεί ένα ε, οικουμενικό συμπέρασμα, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι μία και η δικαιοσύνη είναι μία. Υπάρχει ένα απεριόριστο εύρος ε, λαθών και αδικιών, αλλά η αλήθεια είναι μία και η δικαιοσύνη είναι μία. Στα μάτια του Ρωσό, συμφωνεί η Σιμών, Βέιλ, το άδικο, μάλλον η άδικη άποψη ενός ολόκληρου έθνους, δεν είναι με καμία έννοια ανώτερη από την άδικη άποψη ενός μεμονωμένου προσώπου. παραλαμβάνω η άδικη, το, η άδικη βούληση όταν λέμε άδικη, εννοούμε κάτι που αντιβαίνει τη δικαιοσύνη. Η άδικη βούληση ενό ολόκληρου έθνου δεν είναι με καμία έννοια κάτι το ανώτερο από την άδικη βούληση ενό μονομένου αξιωματούχου. Δηλαδή, αν όλοι συμμετέχουμε συμμετοχικά σε μια δικασία και ψηφίσουμε κάτι άδικο, δεν θα σημαίνει ότι θα είναι καλύτερο από μια απόφαση του Μτζοτάκη του Τσίπρα, για παράδειγμα. Το οποίο θα ήταν άδικο. Ωστόσο, ο Ρουσό επίση πίστευε ότι τι περισσότερε φορέ. Η γενική βούληση ενό ολόκληρου έθνους είναι πολύ πιθανό να ε, συμπεριλάβει τι ιδέες τη δικαιοσύνη για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι τα επιμέρου μεμονωμένα πάθη του καθενό θα, θα ακυρώσουν το ένα το άλλο και άρα θα δράσουν ως εξορροπητικέ δυνάμει. Με το αποτέλεσμα, ουσιαστικά, να μείνει μόνο η λογική και να απομακρυνθούν τα πάθη. Για τον Ρουσό, αυτό ήταν ο μόνο τρόπο. Ε, ε, αυτός είναι ο μόνος λόγος μάλλον γιατί η δημόσια βούληση, η θέληση δηλαδή των πολιτών, τη συνέλευση των πολιτών θα έπρεπε να προτιμάται από τη βούληση ενός αξιωματούχου, υπουργού, πρωθυπουργού κτλ. Ομοίως, μια μάζα νερό, παρόλο που είναι αποτελείται από διάφορα μόρια και βρίσκονται σε άτομα και βρίσκονται σε, σε συνεχή κίνηση και ε, ε, τα οποία συγκρούονται αένα και διαρκώς, μπορεί παράλληλα να δημιουργήσει μια τέλεια ισορροπία και να είναι και ακίνητο, σε ένα ποτήρι νερό για παράδειγμα. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα διότι έτσι βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει η διαμάχη των παθών η εστερική η κεντρική άποψη που επικρατεί η οποία αφού αλλαοκυρώνονται οι δυνάμεις εστερικές της διαρκούς αένας κίνησης και, μά και πολέμου των ατόμων μένει μια σταθερότητα που είναι η λογική ουσιαστικά όπως και στις συμμετοχικές διαδικασίες των πολιτών. Λέει επίσης ότι ένα δημοκρατικό σύνταγμα είναι καλό κατά βάση διότι δίνει δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν αυτό το επίπεδο της ισορροπίας. Μόνο τότε μπορούν να εκφράσουν, να, μπορεί να εκφραστεί η βούληση των πολιτών. Το συλλογικό καλό, το κοινό συμφέρον. Και εδώ α, μας εξηγεί περαιτέρω ότι για να μπορέσουμε να επιφέρουμε αυτή την, αυτό το κοινό συμφέρον, τη γενική βούληση των πολιτών, χρειάζονται διάφορες ε, προϋποθέσεις, δύο εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, τη στιγμή που οι πολίτες γίνονται συνειδητοί σχετικά με την θέλησή τους και την εκφράζουν, Τη συλλογική δηλαδή διαδικασία που συμμετέχουμε όλοι μαζί. Φανταστείτε, α πάρουμε ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε ίσω λίγο καλύτερα τη συνέλευση των πολιτών στην Εκκλησία του Δήμου. Τη στιγμή λοιπόν που οι πολίτε συμμετέχουν όλοι μαζί και είναι έτοιμοι να εκφράσουν την βούλησή του, δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο συλλογικό πάθο. Είπαμε, τα πάθη είναι αυτά τα οποία δεν επιτρέπουν στη να υιοθετεί ο κόσμο τη σωστή απόφαση. Άρα δεν πρέπει, για παράδειγμα, να έχουμε δημοψηφιματικέ διαδικασίε τύπου. 2015. Πρέπει οι πολίτε να μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα, δίχω πάθη. αυτή είναι μια από τι βασικέ εδώ προποθέσει για να εκφράζεται η κοινή θέτη, η κοινή, το κοινό συμφέρον. Είναι ιδιαίτερα πρωτοφανέ στην περίπτωση του Ρουσό και στο σκεπτικό του ότι όταν εμφανιστεί το κοινό πάθο, εξαφανίζει τη λογική. Το ήξερε και ο ίδιο ο Ρουσό αυτό. Το συλλογικό πάθο είναι απεριόριστα πιο ισχυρό από, το να, από τα Επιμέρου, αν θέλετε, πάθη γιατί έρχονται και δρούν πολλαπλασιαστικά, συνδέονται τα πάθη. Μπορεί να μισούμε να τη Φόντερ Λάιεν, μπορεί να μισούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, άλλο προσωπικά τι κάνω, όταν ενώνεται αυτό, έρχεται και συνδέεται και πολλαπλασιαστικά αυξάνεται. Και το, το κακό ας πούμε, που, προ, που προσωποποιείται εδώ μέσω του ε, πάθου δεν όχι απλά δεν εξορ, εξορροπεί, δεν ακυρώνει το ένα το άλλο, αλλά πολλαπλασιάζεται, όπω είπαμε, ε, σε τεράστιο βαθμό η πίεση γίνεται αφόρητη, κανένας δεν μπορεί να αντέξει αυτή την πίεση, ε, ίσως μόνο ένας ε, πραγματικός Άγιος θα μπορούσε να αντέξει αυτή την πίεση, όπως λέει εδώ η Σιμών. Ε, ο, ομοίως, όταν το νερό πάλι και αρχίσει και το κουνάς και γίνεται βίαιο, ε, σταματάει να δείχνει εικόνες, να αντανακλάει εικόνες μέσα του, η επιφάνειά του δεν είναι επίπεδη, δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί την πυκνότητα και τις ισορροπίες ε, και όταν προφανώς ε, την, ε, το συνεπάρει ένα κύμα ένα, ένα, Uh, μια μάζα νερού, όταν το συνεπάρει μια, ένα κύμα ή επιμέρους μικρότερα κύματα, πάλι το βλέπουμε να, συνεπέ, να, μάλλον, να υπάρχει αυτή η, η βία η κίνησή του και να μην καθρεπτίζει. Ομοίω, το ίδιο συμβαίνει και όταν σε μια κοινωνία, σε μια χώρα για παράδειγμα την έχει καταλάβει ένα uh, συλλογικό πάθος, τότε ουσιαστικά δημιουργείται μια εγκληματική οργάνωση που εδώ είναι τα πρώτα ψήγματα των σκέψεων τη Σιμών. Αυτή η εγκληματική οργάνωση που εκπροσωπεί αυτό το συλλογικό πάθο είναι ένα κόμμα. Εάν μια χώρα διακατέχεται από 2, 4, 5 ή 10 συλλογικά πάθη, τότε ουσιαστικά δημιουργούνται διάφορε εγκληματικέ οργανώσει, δηλαδή τα κόμματα. Διαφορετικά πάθη δεν ακυρώνουν το ένα το άλλο. Διαφορετικά κόμματα δεν ακυρώνουν το ένα το άλλο, όπω θα περίμενε κανεί στην περίπτωση των συλλογικών παθών που όντως ακυρώνουν το ένα το άλλο τα συλλογικά πάθη ε, ναι ουσιαστικά η, ο ανταγωνισμός των παθών αυτό, επειδή είναι, υπάρχει μεγάλος και έντονος ανταγωνισμός είναι αυτός που τους δίνει και δύναμη προκαλεί θόρυβο τη λεγόμενη πολιτική βαβούρα και την, τις τι τις βρυσιές, το πολιτικό επίπεδο που ξέρουμε και στην Ελλάδα και ουσιαστικά σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το περιβάλλον που δημιουργούν τα συλλογικά πάθη και άρα οι συλλογικέ εγκληματικέ οργανώσει που δημιουργούνται σε μια κοινωνία για να τα εκφράσουν, καταπνίγονται οι φωνέ τη αλήθεια και τη δικαιοσύνη, οι οποίε είναι μοναδικέ. Τώρα, το δεύτερο, η δεύτερη προπόθεση που πρέπει να υπάρχει για να μπορούν οι πολίτε να εκφράζουν ελεύθερα την θέλησή του στη συλλογική βούλησή του, και αντί για να εκλέγουν, ας πούμε προσώπους, αντιπροσώπους, βουλευτές δεν ξέρω και εγώ τι να μπορούν άμεσα να συμμετέχουν ακριβώς αυτό. Να μπορούν οι πολίτες <χεχε> αντί για να εκλέγουν εκπροσώπου μέσω κομμάτων κτλ., να μπορούν με κάποιο τρόπο να υπάρχουν μηχανισμοί και θεσμοί στην κοινωνία άμεσα οι πολίτε να συμμετέχουν και να εκφράζονται. Ακόμα και παράλληλα με διάφορου πολιτικού, α πούμε, ότι υπάρχουν, να μπορούν να... Παράλληλα να κινούνται οι πολίτε, παράλληλα να εκφράζονται και όταν χρειάζεται να σιωπούν μπροστά στο φόβο των πολιτών οι πολιτικοί, να του υπερκαλύπτουν δηλαδή οι πολίτε και να του εξαφανίζουν πολιτικά αν οι πολιτικοί στερούν ή να του οδηγούν και στη δικαιοσύνη αν οι πολιτικοί παρανομούν. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε κανένα απολύτω εμπόδιο στο να εκφραστούμε ελεύθερα και εδώ αρχίζει και περιγράφεται βέβαια η δημοκρατική ιδεολογία τη Σίμων Βέιλ όταν έχουμε το. Δημόσιο Συμφέρον, το κοινωνικό μάλλον καλό και συμφέρον, να μην επηρεάζεται καθόλου από τους απομεμονωμένες προσωπικότητες, δηλαδή επαγγελματίε πολιτικούς. Συνεχίζω. Λοιπόν, ε, εδώ συνε, στη συνέχεια μας εξηγεί κάποια βασικά ε, χαρακτηριστικά για τα κόμματα, έτσι ώστε να μα. Αυτά είναι μια έτσι εισαγωγή που επέλεξα να σα παραθέσω. Συνέχεια η Σιμών Βέιλ μα παριγράφει τα χαρακτηριστικά των κομμάτων για να τα καταλάβουμε με τον πιο ομό και στιγνό, το, πιο ομό και στιγνό του πρόσωπο. Λοιπόν, τρία βασικά χαρακτηριστικά, τα επουσιώδη χαρακτηριστικά όπω τα περιγράφει η Σιμών. Το πρώτο είναι ότι ένα πολιτικό κόμμα είναι μια μηχανή για να δημιουργήσει λογικά πάθη. Τρομακτικό, ε είναι μηχανές τα κόμματα για να γεννούν συλλογικά πάθη. Μίσος προ τα κάποιον, ε, ξέρω προ προς τον Νάτο, αγάπη προς τον ε, Λένιν, ε, αγάπη προς το κεφάλαιο είναι μηχανές παθών. Δεύτερον, ένα πολιτικό κόμμα είναι μια οργάνωση η οποία έχει δημιουργηθεί να ε, επιφέρει συλλογική πίεση στα μάτια στα, μυαλά όλων των μεμονωμένων μερών της και μελών του. Είναι μια ομάδα, μια οργάνωση το κόμμα, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί διαρκώς να επιφέρει πίεση, συλλογική πίεση, στις αντιλήψεις και στην, στα, στο μυαλό όλων των μελών του. Τρίτον, το πρώτο, ο στόχος και σκοπός μάλλον του κόμματος και ταυτόχρονα και ο τελευταίος ο του, είναι να μεγαλώσει δίχω όρια. Δηλαδή να αποκτήσει δύναμη, ισχύ, εξουσία. Αυτό είναι ο πρώτο και απόλυτο τελειωτικό σκοπό των κομμάτων. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι τα επουσιώδηση σύμφωνα με Το ότι τα, τα κόμματα είναι μηχανέ δημιουργία και καλλιέργεια και διάνθηση συλλογικών παθών. Ότι είναι μη, μηχανέ ε, επιβολή συλλογική πίεση στα μυαλά των μελών του. Και τρίτον, το μόνο που θέλουν είναι να αυξάνονται και να παίρνουν εξουσία. Άρα, βάσει αυτών των τριών χαρακτηριστικών, καταλήγουμε ότι ε, κάθε κόμμα είναι απόλυτα Και ε, ενδυνάμει δηλαδή. Και επειδή εκεί θέλουν να φτάσουν. Δηλαδή, ο απολυταρχικό είναι αυτό ο οποίο έχει την απόλυτη εξουσία. Θυμάστε τι έλεγε η, η γυναίκα του τέο πρωθυπουργού, Ότι δεν, δεν αποκτήσαμε του αρμού τη εξουσία. Δεν γίναμε δηλαδή κράτο εν κράτη. Ή τι έκανε τώρα η νυν οικογένεια που έχει γίνει κράτο εν κράτη τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώ αυτό. Θέλανε δηλαδή να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο στη χώρα, διότι αυτό τους προκαλεί η κομματική τους ταυτότητα, η κομματική τους ιδιότητα. Σχετικά με τη δύναμη, την εξουσία, δηλαδή που θέλει να συγκεντρώσει ένα κόμμα στα χέρια του, δεν υπάρχει όριο. Είναι απέραντη, απεριόριστη. Άρα, ε, αυτό από μόνο του δημιουργεί και την τρελά και τις τρελές πολιτικές επιδιώξεις ε, και τον απολυταρχισμό που, που προανέφερα. Ουσιαστικά εδώ, Uh, δημιουργεί στο κόμμα αυτό, μάλλον ακόμα και όταν αποκτήσουν την εξουσία τα κόμματα, δεν, uh, δεν, δεν, δεν περιορίζονται σε αυτό. Δεν, δεν Ποτέ δεν μπορεί να επέλθει κορεσμό. Ακόμα και τώρα, αν ρωτήσει τον πρωθυπουργό, τον ίντο, του προηγούμενου, δεν του αρκεί. Γι' αυτό και κοιτάνε παραπάνω πώς να κλέψουν εξουσία από άλλου φορεί, από άλλε εξουσίε, όπω είναι η δικαστική για παράδειγμα, ή η νομοθετική παραπάνω. Να ξεφερήσουν ελευθερίε από του πολίτε και δικαιώματα, αυτό και αν το έχει κάνει η νη κυβέρνηση του Μιτσοτάκη. Ε, άρα, εδώ, ε, νιώθουν επίση, λέει η Σιμών, επειδή δεν μπορούν ποτέ να κορεστεί, κορεστεί αυτή η αδιφάγα προαίρεση που έχουν για περαιτέρω εξουσία, ουσιαστικά τα, ε, τα κόμματα είναι σε μια μόνιμη κατάσταση ανικανότητα. Νιώθουν, βιώνουν μια διαρκή ανικανότητα, επειδή ποτέ δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο του. Το διότι δεν καταφέρνουν ποτέ να καταλάβουν την πλήρη εξουσία που έχουν στο μυαλό του. Αν ποτέ ένα κόμμα καταφέρει να λάβει την απόλυτη εξουσία σε μια χώρα, με οποιοδήποτε τρόπο απολυταρχικό βλέπε του να ζει, τότε που συγκρίνονται πάρα πολλά ευρωπαϊκά καθεστώτα και στην Ελλάδα δυστυχώ με αυτήν την ιστορική σύγκριση, τότε οι διεθνεί συγκυρίε, εξελίξει, ισορροπίε, δυνάμει κτλ. πάλι θα ασκήσουν περιορισμό στις δυνάμεις και στην εξουσία που έχει ένα κόμμα. Άρα Ποτέ δεν μπορεί να γίνει αυτοκράτορας πάντων ή θεός. Αυτές είναι, αυτά είναι τα σύνδρομα που διακατέχουν τα κόμματα ή ιδίως τους ηγέτες τους. Άρα, πράγματι λοιπόν, η ουσιαστική ε, δράση των κομμάτων είναι να καταλήξουν στην, ε, ε, στον απολυταρχισμό ναι, και πρώτα σε εθνικό επίπεδο και έπειτα στο ε, παγκόσμιο επίπεδο και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ιδίω του τους ηγετες τους αρα πραγματι λοιπον η ουσιαστικη δραση των κομματων ειναι να καταληξουν στον απολυταρχισμο και πρωτα σε εθνικο επιπεδο και επειτα στο παγκοσμιο επιπεδο και ακριβως για αυτον τον λογο η ιδεα των του δημόσιου συμφέροντο του κοινού καλού, το οποίο υποτίθεται επικαλούνται κάθε κόμμα το επικαλείται αυτό, είναι μια φαντασία, ένα κενό περιεχομένου, βασικά δεν είναι πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξαπάτηση, διότι ουσιαστικά το πραγματικό τους, ο πραγματικό τους στόχος είναι η απόλυτη σχέση που είναι η απόλυτη ανάγκη τους. Άρα, όταν είσαι ένα αυταρχικό μόρφωμα, διότι δηλαδή αυτό είναι όλα τα κόμματα, και θέλει να απόλυτη εξουσία και σε παγκόσμιο επίπεδο, το να λε ότι εκπροσωπώ ένα συγκεκριμένο εστερικό συμφέρον είναι το καλό μια κοινωνία κτλ., προφανώ δεν πείθει κανέναν. Ε, άρα, η επίση μα λέει εδώ η Σιμών ότι τα πολιτικά κόμματα είναι οργανισμοί, οργανώσει, οι οποίε δημόσια και επίσημα έχουν δημιουργηθεί με το σκοπό να σκοτώσουν σε όλε τι ψυχέ την έννοια τη αλήθεια. Και τη δικαιοσύνη, η οποία επαναλαμβάνει, επιμένει η Σιμών, είναι μία και η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Ε, Όπω είπαμε, επιφέρουν τεράστια συλλογική πίεση στο ευρύ κοινό μέσω των μηχανισμών τη προπαγάνδα. Ο οποίο, προφανώ, ο μηχανισμό τη προπαγάνδα δεν έχει να κάνει με την ανάδειξη τη αλήθεια, αλλά απλά με το να πείσει. Ο Χίτλερ, προφανώ, τελειοποίησε αυτήν την τακτική. Ήθελε να σκλαβώσει τα μυαλά. Όλα τα πολιτικά κόμματα διεξάγουν προπαγάνδα. Μάστε, ο Χίτλερ είχε μέχρι και υπουργό προπαγάνδα των Γκέμπελ. Εδώ λοιπόν ε, κάτι το οποίο θα έπρεπε να μα τρομάζει και να μα τρομοκρατεί. Δυστυχώ αμελούμε το γεγονό ότι όλα τα κόμματα έχουν μηχανισμού προπαγάνδα. Ένα κόμμα το οποίο δεν υιοθετεί μηχανισμού προπαγάνδα θα εξαφανιστεί, διότι όλοι οι αντίπαλοι του ε, τον, ε, έχουν κάτι αντίστοιχο. Άρα προφανώ θα ιτηθεί και θα χάσει. Μάλιστα, όλα τα κόμματα ομολογούν ότι έχουν μηχανισμού προπαγάνδα. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει το, την ομάδα αλήθεια, το ΣΥΡΙΖΑ έχει την ομάδα μνήμη και άλλου φορεί πληρωμένα μέσα. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει πέρα από τα πληρωμένα μέσα τη νεολαία της, νεολέας της ε, τον ενώ των νεολαίων έχει φιλικά προς αυτήν μέσα σε τηλεοράσεις, στα μίντια, στις σελίδες, το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ και το καθεξής. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα εδώ. το σκοπό αυτών των μέσων που χρησιμοποιούν τα κόμματα, όσο και να λένε ότι είναι απλά για να ενημερώσουν τον κόσμο και να του εκπαιδεύσουν κτλ., επί τη ουσία το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να εκπαιδεύσουν νέα μέλη και κατά βάση και νέου ανθρώπου στο ψέμα τη δική του ιδεολογική ιδιοληψία. Και άρα να εξαπατήσουν και να διαστρεβλώσουν και τα νέα μυαλά κοιτάξτε εδώ ένα παράδειγμα που μας δίνει η Σιμών για να μας ξεκαθαρίσει πώ ουσιαστικά επιβάλλουν τα κόμματα ακόμα και στα νέα μέλη της ε, τους. Μας λέει, φανταστείτε, αν ένα μέλος ενός κόμματο μπορεί να είναι ένας, για παράδειγμα, εκλεγμένο στη Βουλή ή υποψήφιος προς εκλογή ή απλά ένας πολιτευτής, από την πιστή σας το πούμε, εάν δήλωνε δημόσια ότι όταν εξετάσω ένα πολιτικό-κοινωνικό ζήτημα, αυτή θα είναι η δήλωση στο σενάριό μα. Λέει λοιπόν ο πολιτικό μα εδώ: Όταν εξετάσω ένα πολιτικό κοινωνικό ζήτημα, δεσμεύομαι ότι θα ξεχάσω τελείω την κομματική μου ταυτότητα και το μοναδικό μου μέλημα θα είναι να ε, αποφασίσω τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εκφραστεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον και η δικαιοσύνη. Λοιπόν, σε αυτό το σενάριο, αυτέ οι δηλώσει δεν θα ήταν ανάθεμα για όλα τα κόμματα. Μα εξηγεί η Σιμών, διότι η. Οι σύντροφοι, τα συντρόφια, όπω λένε και οι μαμελούκοι, ξέρετε από ποιο χώρο, τα συντρόφια εδώ, ακόμα και άλλοι πολίτε θα τον κατηγορούσαν για προδοσία. Οι ακόμα και οι πιο λιγότερο εχθρικοί θα λέγανε για ποιο λόγο τότε συμμετείχε και έγινε μέλο του τάδε πολιτικού κόμματο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά θα ομολογούσαν με αφέλεια ότι, ότι το να, να γίνει μέλο σε ένα πολιτικό πάρτι ουσιαστικά σημαίνει να, να παρετηθεί από την ιδέα του να έχεις δικές σου ιδέες ή να εκφράζεις το συλλογικό συμφέρον που το βέλτιστο αν είσαι πολιτικός ή τη δικαιοσύνη. Αυτό ο, ο ψήφιος ο φανταστικός του σενάριου μας θα τον διώχνανε από το κόμμα του ή σίγουρα δεν θα τον βάζανε στις κομματικές λίστες τις λεγόμενες. Και δεν θα μπορούσε να εκλεγεί, άρα έτσι κι αλλιώς θα αποτύχανε. Άρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους μέλη κομμάτων στην Βουλή για παράδειγμα. Ενδιαφέρον εδώ χωρίο. Είναι λέει Σιμών Αδύνατο να εξετάζει τα σύνθετα προβλήματα και θέματα τη δημόσια ζωή, ενώ παράλληλα να έχει το ένα χέρι σου στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη και στο κοινό συμφέρον, και το άλλο να προσπαθεί να διατηρήσει την κομματική σου ταυτότητα ω μέλο ενό πολιτικού κόμματο. Η ικανότητα των ανθρώπων, παρατήρησή τους και τα λοιπά, η παρατήρησή του κτλ., η διανοητική είναι περιορισμένη, δεν επιτρέπει ουσιαστικά να, ε, δεν επιτρέπει σε κάποιον να μπορεί να παρακολουθεί και να είναι πιστός και στα δύο. Ουσιαστικά κάποιος ο οποίος θα ενδιαφέρονται για το ένα ε, είναι δεδομένο ότι θα αγνοούσε το άλλο, δηλαδή είτε θα δεσμεύεσαι στην κομματική σου γνώση, θεολογία, θεωρία είτε θα, θα δεσμεύεσαι πάνω στο συλλογικό συμφέρον, στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Ωστόσο δεν υποφέρει τίποτα Κάποιο ο οποίο παρετείται, αγνοεί δηλαδή, μια και πρέπει να αγνοήσει, αγνοήσει κάτι ο πολιτικό. Αν κάποιο αγνοήσει τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, δεν υποφέρει κάποια, κάποιο επακόλουθο. Ενώ όποιο αγνοήσει το, το σύστημα των κομμάτων, το κομματικό σύστημα, ουσιαστικά πληρώνει το τίμημα είτε να τον ταπεινώσουν είτε να τον εκδιώξουν. Και αυτό, αυτά τα τίμηματα ε, μεταφέρονται και εκτό πολιτική ζωή, την καριέρα του, στι σχέσει του, τι φιλίε του, στη φήμη του μέχρι και στην τιμή του ή και στην προσωπική του ζωή. Αυτό άλλωστε έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα, αναφέρει εδώ η Σιμών. Το τερμάτισε, το πήγε στο, στο τέλειο βαθμό του να φοβάσαι μέχρι και για τη ζωή σου αν δεν τηρήσει τις κομματικές γραμμέ. Επίση μα λέει ότι όταν μια χώρα έχει πολιτικά κόμματα, αργά ή γρήγορα είναι αδύνατο να, να επεμβαίνει ουσιαστικά στις, κάποιος στις δημόσιες υποθέσεις χωρίς, να εντάσσεται σε ένα κόμμα και να παίζει το παιχνίδι. Το βλέπουμε και στη χώρα μα. Τα κόμματα είναι παντού, στι φοιτητικέ παρατάξει, στι νεολές, στι συνδικαλιστικέ οργανώσει, μονοπολούν τα κόμματα τα πάντα. Ε, άρα, όποιο αναγκαστικά θέλει να συμμετάσχει και για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο κομματικό φορέα. Όσοι ενδιαφέρονται για το συλλογικό συμφέρον, πρέπει είτε να ξεχάσουν τους προβληματισμούς τους και να ασχοληθούν με κάτι άλλο, να ιδιωτεύσουν δηλαδή, να μην ασχολούνται με τα κοινά ή να γονατίσουν και να δεχθούν την, την όλη διαδικασία των κομμάτων και τις κομματικές τους επιταγές και τα κομματικά τους νομοθετήματα ουσιαστικά για τα μέλη. Στην τελευταία περίπτωση, την περίπτωση που κάποιο θα δεχθεί την κομματική επιταγή, θα τους επιβληθούν τέτοιες μεγάλες ανησυχίες και φόβοι και προτεραιότητε, οι οποίε θα ξεπεράσουν τον αρχικό προβληματισμό και την ευαισθησία που είχαν οι άνθρωποι για το κοινό συμφέρον. Πλέον θα ενδιαφέρονται και θα ανησυχούν μόνο για την κομματική του ταυτότητα και πώ μπορούν να εξελιχθούν. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, τα πολιτικά κόμματα ελέγχουν πλήρω την πολιτική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ ισχυροί μηχανισμοί πράγματι. Και επίση, στο εθνικό επίπεδο, το κόμμα εξασφαλίζει ότι ούτε ένα μυαλό, ένα άνθρωπο, μια προσωπικότητα μπορεί να προσπαθήσει κάτι για το εθνικό επίπεδο, το εθνικό καλό, το οποίο εκφράζει το συλλογικό καλό, εκφράζει τη δικαιοσύνη, εκφράζει την αλήθεια. ως αποτέλεσμα, τίποτα δεν αποφασίζεται, τίποτα δεν εφαρμόζεται. Όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι ενάντια στο συλλογικό καλό, στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Είχε επίση διάφορε θεολογικέ απόψει που είναι άκρω ενδιαφέρουσε, Σιμών μα λέει ότι ουσιαστικά η Καθολική Εκκλησία είναι αυτή που έχει φτιάξει του μηχανισμού τη διανοητική και πνευματική καταπίεση που επιβάλλουν τα κόμματα στα μέλη του ιστορικά. Όπω δηλαδή η Καθολική Εκκλησία σου έλεγε για να ενταχθεί, πρέπει να ουσιαστικά να υιοθετήσει μια πληθώρα αξιωμάτων, θεσμών, θεσφάτων κτλ. που δεν μπορεί να τα κρίνει και είναι μια σειρά από ε, κανόνε και νομοθετήματα ουσιαστικά εσωτερικά και δεν μπορεί να εκφράσει προβληματισμό. Έτσι λοιπόν αυτό, έχει, ε, αυτό ιστορικά ε, δημιούργησε τον ίδιο μηχανισμό της πνευματικής και δυνατικής ε, καθυπαγόρευσης των ε, θεσφάτων, των ιδεολογιών και ιδεολειψιών των κομμάτων στα μέλη τους. Επίσης, επίσης έτσι ενδιαφέρουσα θεολογική ε, παρατήρηση, ότι μετά την καθολική εκκλησία ήρθε σαν αντίδραση ο προτεσταντισμός, ουσιαστικά οι διαμαρτυρώμενοι, όπου αυτό λέει το μοντέλο το σημερινό, το οποίο βέβαια η, 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 η λεγόμενη, ο κοινοβουλευτισμό, η ολιγαρχία είναι μοντέλο τη Δύση, τη διαμαρτυρώμενη Δύση κατά βάση, το οποίο πράγματι το αναγνωρίζει και συμφωνεί η Σιμώνα στο μοντέλο το σημερινό. Εδώ λέει όπω οι διαμαρτυρώμενοι έχουν φτιάξει χίλιου δύο, δύο, ας πούμε κατηγορίες του βαπτισ, τους βαπτιστέ, του ευαγγελικού, του μορμόνου, του ε, κουακέρου, χίλιε δύο διαφορετικέ ε, κατηγορίε. Ουσιαστικά αυτά είναι τα κόμματα. Οι κατηγορίε αυτέ εξεγείρονται κατά της, ε, ε, κατά της Καθολικής Εκκλησίας και ουσιαστικά αυτοί, οι, αυτές οι, οποίε οι, οι οποίες δημιουργούνται είναι μικρές εκκλησίες οι ίδιες. Άρα τα κόμματα εξεγείρονται υποτίθεται κατά του κράτους ή κατά της πολιτείας, δεν ξέρω τι, αλλά στην ουσία είναι τα ίδια μικρά κράτη, το κράτος με την κακή έννοια της επιβολής και της ισχύω και της βίας και όποιο τολμήσει να πει κάτι εναντίον τους όπως τους, ε, Αφόρησαν οι Καθολικοί έτσι, σε αφορίζουν και από τα κόμματα. Και αυτό το μοντέλο, το αγγλοσαξονικό των διαμαρτυρωμένων, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά κυριαρχεί σήμερα και χαμογελάω γιατί επιβεβαιώνει η σκέψη τη Σιμών όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Επίση, άλλα προβληματικά στοιχεία που μα λέει εδώ, όταν κάποιο γίνεται μέλο ενό κόμματο, αναγκαστικά δεσμεύεται στι διανοητικέ συμπεριφορέ του κόμματό του. Και, για παράδειγμα, λέει ότι είσαι σοσιαλιστή, εγώ πιστεύω αυτό ή σαν ε, κομμουνιστή, σαν έχω αυτή την άποψη, το οποίο προφανώ του δίνει μια άνεση, βολεύει, διότι δεν χρειάζεται καν να σκέφτεται, απλά υιοθετεί το μασημένο, μασημένο τροφή που του δίνουν οι ινστρούκτορε και κομματική ταγή. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βολικό, λέει Σιμών, από το να μην χρειάζεται να σκεφτεί. Mm. <laughs> τα κόμματα επίση έχουν τεράστια, μια τεράστια πηγή ενέργεια στον έλεγχό του, που είναι τα συλλογικά πάθη, όπω είπαμε, με τα οποία διεξάγουν την προπαγάνδα του και πιέζουν τα μέλη τους και ουσιαστικά το, το κατά πόσο ένας, ένα μέλος ενός κόμματος γίνεται κομματικοποιημένος και υιοθετεί τι κομματικές απόψεις πλήρως και τις διολειψίες ακόμα και αν διαφωνεί σαν άνθρωπος με μια κομματική θέση επειδή είναι κομματική θέση αισθάνεται την πίεση και την υποχρέωση να τη στηρίξει για να μην εκτεθεί Όπω και οι υπόλοιποι γύρω του του λένε, Α, εσύ αφιλελεύθερο, πρέπει να δεχθεί τη θέση τη Νέα Δημοκρατία. Παρόλο που εγώ μπορώ να διαφωνώ προσωπικά, είμαι αναγκασμένο να στηρίξω το κόμμα μου κάπω, να βρω να το δικαιολογήσω, εδώ λέει οι άνθρωποι γίνονται τυφλοί, γίνονται κουφοί στη δικαιοσύνη και μπορεί να οδηγηθούν ακόμα και πιο άξιοι άνθρωποι μπορεί να οδηγηθούν σε εγκλήματα, να διώξουν αθώους. Ουσιαστικά αυτός ο εκφυλισμός οδηγεί τα κόμματα, μάλλον τα κόμματα οδηγούν τον άνθρωπο να γίνει Γι' Το είδαμε σε μεγάλο βαθμό βέβαια και στο κόμμα των εθνοσοσιαλιστών των Ναζί Άρα ουσιαστικά μας θυμίζει αυτή την κατάσταση η Σίμων εδώ. Επίσης και στις εκλογές, το ίδιο κάνουν εκεί και οι υποψήφοι, οι οποίοι λένε ότι εγώ έχω αυτή την ταυτότητα, που ουσιαστικά δεν λέει τίποτα για τις πραγματικές του θέσεις. Το να είμαι φιλελεύθερος ή είμαι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει τίποτα για τις θέσεις σου. Είναι ένα κενό αυτές οι απόψεις. Κανείς δεν εξηγεί Ποιε είναι οι απόψει του και οι λύσει του για τα προβλήματα. Ουσιαστικά ταυτίζονται με καινού περιεχομένου ιδεολογίε, οι οποίε είναι και ξο... ξενοκίνητε, όπω το λέει και εδώ η Σιμών. Η πλειοψηφία αυτών είναι γερμανικέ. Δηλαδή, είτε είναι μερκαντιλιστικέ γερμανικέ, είτε είναι κομμουνιστικέ γερμανικέ. Ένα τελευταίο που θέλω να σα πω, για να το αφήσω το βιβλίο για όσου θέλουν να διαβάσετε μόνοι σα. Έχει ένα πάρα πολύ έτσι, σημαντικό χωρίο προ το τέλο του κειμένου του, Σιμών, και λέει ότι ουσιαστικά οι εμείς οι κοινωνίες μας οι σύγχρονες έχουν υιοθετήσει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, ιδιαίτερα προβληματικό, είτε του είμαι υπέρ κάτι, είτε του είμαι εναντίον κάτι, κάποια άποψη ουσιαστικά. Είμαι υπέρ αυτού ή κατά τη τάδε άποψη και ουσιαστικά υιοθετούν ή μάλλον ψάχνουν καλύτερα, ψάχνουν επιχειρήματα τα οποία υποστηρίζουν την άποψή τους. Αυτό είναι ακριβώ η κομματική ταυτότητα. Αυτό είναι η μόλυνση που έχει προκαλέσει το κόμμα στην κοινωνία μα, το ότι είτε υποστηρίζουμε κάτι και αναζητούμε να το επιβεβαιώσουμε σε επιχειρήματα, σε αυτά που γίνονται γύρω μα, είτε είμαστε κατά κάτι και πάλι να ζητούμε επιβεβαίωση τη άποψή μα. Όπω λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, όπω και μέσα στα πολιτικά κόμματα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται είναι δημοκρατικοί και δέχονται τον πλουραλισμό και την πολυφωνία απόψεων να υπάρχουν πολλά κόμματα. Ομοίω και στο επίπεδο τη ε, άποψη και τη γνώμη, Υπάρχουν αντίστοιχοι πολίτε οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ανοιχτόμυαλοι κτλ. οι οποίοι είναι έτοιμοι να σκεφτούν, να ακούσουν διάφορε απόψει, με τι οποίε ακόμα και μπορεί, να, μπορούν ακόμα και να διαφωνούν, αλλά θέλουν να ακούσουν διαφορετικέ απόψει, ανοιχτόμυαλοι. Αλλά ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει κάθε έννοια τη αλήθεια και του ψέματο. Δηλαδή, με την πολυφωνία, αυτό είναι άλλο πρόβλημα, άλλη μόλυνση. Με την πολυφωνία των κομμάτων, δεχόμαστε την πολυφωνία, τα πολλά κόμματα, αυτό μα μας έχει οδηγήσει μια πολυφωνία απόψεων να ακούσουμε ακόμα και τρελέ απόψε, για παράδειγμα, επειδή ζούμε και στην εποχή του, των τρελών απόψεων, ειδικά στη Δύση, και καταλήγουμε στο να μην έχουμε αίσθηση του τι είναι σωστό και τι είναι, μάλλον ότι είναι αληθινό και τι είναι ψέμα. Άλλοι επίση, μα λέει η Σιμών, έχουν υιοθετήσει απόψει οι οποίε είναι Υπέρ μία και μοναδική άποψη και αρνούνται κάθε διαφορετική άποψη. Με αυτήν, εδώ προφανώ έχουμε το απολυταρχικό πνεύμα των κομμάτων. Δηλαδή, όπου και να το πιάσουμε, ο τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε δεν αναζητούμε την αλήθεια, είτε έχουμε την άποψή μα και την υπερασπιστούμε μέχρι τέλου όπω κάνουν τα πολιταρχικά κόμματα, μάλλον τα κόμματα είναι το πολιταρχικό χαρακτηριστικό του, είτε είμαστε υπέρ κάθε άποψη διαφορετική και δεν ψάχνουμε την αλήθεια, και δεν, ε, ε, ακόμα και αν να... δεν ακούμε μέχρι και τα ψέματα, το οποίο και αυτό είναι μια. Κατάντια, το οποίο το βλέπει μέχρι και στα σχολεία εδώ η Σιμών, είναι τρομακτικό. Ε, βλέπει, λέει, ότι τα παιδιά αναγκάζονται, το σχολείο του αναγκάζει, του εξωθεί να λάβουν θέση και απόψει, είτε υπέρ είτε κατά σε κάτι. Για παράδειγμα, του δίνουν μια πρόταση, ένα κείμενο ενό συγγραφέα και του λένε Συμφωνείτε, ναι ή όχι, πείτε γιατί, εκφράστε τα επιχειρήματά σα. Δηλαδή, ακόμα και τα παιδιά είναι αναγκασμένα να επιλέξουν μεταξύ ε, ε, υπέρ ή ε, κατά. Ναι ή όχι, συμφωνώ, διαφωνώ με μια άποψη. Ενώ θα μπορούσαν πάρα πολύ απλά να του πούνε: Διαβάστε αυτό το κείμενο, σκεφτείτε το και τότε απλά εκφράστε τι ιδέε οι οποίε έρχονται στο μυαλό σα. Το οποίο θα ήταν το πιο ε, δημοκρατικό και υγιέ και δημιουργικό για τη σκέψη του. Παντού, όπω φαίνεται εδώ, η κοινωνία μα, ακόμα και για τεχνικά, καθαρά τεχνικά ζητήματα, τα οποία προφανώ έχουν σωστό και λάθο, αντί για να σκεφτόμαστε, να μα οδηγούν στο να σκεφτόμαστε και να επιλέγουμε το σωστό και το λάθο, μα εξαναγκάζουν στο να παίρνουμε θέσει και πλευρέ υπέρ ή κατά. Και προφανώ αυτέ οι επιλογέ καταστρέφουν και αντικαθιστούν την υγιή διαδικασία των σκεπτόμενων ανθρώπων και των σκεπτόμενων εγκεφάλων. Αυτά φίλε και φίλοι. Ε, πείτε μου κάτω στα σχόλια τη απόψή σα για τα σχόλια αυτά τη Σιμών Βέιλ για την ανάγκη κατάργηση των κομμάτων, πώς τα, πώς τα, εξετάζετε και τα κρίνετε, θα θέλατε να όψει σα. όπως επίσης θα θέλατε και άλλου τύπου τέτοια βίντεο με πολιτική φιλοσοφία ουσιαστικά περί αυτού ε, ε, πρόκειτο Άρα θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και να δω τι αντιδράσει σας στο σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κατέγραψε το κανάλι και όπως πάντα, κοινοποιήστε σε και φίλου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Όπω βλέπετε, για να καταλήξουμε και στι προσωπικέ μου απόψει, τα κόμματα πραγματικά είναι ομάδε. Παθών και εγκληματικέ οργανώσει όπω τι αποκαλεί και η Σιμών, το βιώνουμε στο πετσί μα, γι' αυτό και λειτουργούν έτσι. Ε, θέλουν απλώ τα πλοκάμια σε όλη την κοινωνία, μέχρι και στο στρατό δεν ξέρω αν έχουν φτάσει. Παντού υπάρχουν τα κομμάτια, μάλλον έχουν φτάσει. Ε, γι' αυτό και βλέπουμε αξιωματικού να πηγαίνουν και να γίνονται ορτινάτσε πολιτικών. Ε, δηλαδή προσπαθούν παντού ουσιαστικά να μολύνουν τα πάντα για να μπορούν να περνάνε τη δική του ε, διαστρεβλωμένη πραγματικότητα ω αλήθεια, τα ψέματά του δηλαδή, και να μα ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι μηχανισμοί που πρέπει να του νικήσουμε από την κοινωνία και ο μοναδικό πολιτιακό θεσμό, μάλλον η μοναδική πολιτική θέσμηση που νικάει τα κόμματα και οι πολίτε δεν τα χρειάζονται, ακόμα και υποψήφια αν υπάρχουν, του ψηφίζει θεματικά. Ποιε είναι οι απόψει για αυτό το θέμα, για το άλλο, δεν δημιουργούν συμμορίε, οργανώσει κλειστέ με. Κενέ άνευ περιεχομένου ιδεολογίε κτλ. Γερμανοχειρότερε. Όχι. Διαλέγει ανθρώπου οι οποίοι σε εκφράζουν με τι απόψει του και τι αξίε του και εκπροσωπούν και τι δικέ σου αξίε. Και παράλληλα συμμετέχεις και εσύ. Δεν χρειάζεται να μονοπολεί πολιτικό τη ζωή, τη δημοκρατία. Οι πολίτε άρχουν. Μόνο η δημοκρατία λοιπόν μπορεί να μα απαλλάξει από αυτέ τι εγκληματικέ οργανώσει που λέγονται κόμματα σε κοινοβουλευτισμό, σε ολιγαρχία, όπω δηλαδή και στην Ελλάδα.